μπορεί να κατανοηθεί με διάφορους τρόπους. Σημαίνει να αγαπάς, να προστατεύεις και να φροντίζεις. Ήκτος σημαίνει να είσαι στενά προσκολλημένος. Σημαίνει να νοιάζεσαι τόσο πολύ που δεν μπορείς να πληγώσεις. Στην ουσία είναι μια αντανάκλαση αγάπη και τρυφερότητας. Η έκφραση του να νιώθεις ότι δεν θα τους εγκαταλείψεις. Στην ουσία είναι μια αντανάκλαση αγάπη και τρυφερότητας. Η έκφραση του να νιώθεις ότι δεν θα τους εγκαταλείψεις. Αυτό είναι το έλεος του Θεού και η ανοχή του προς τον άνθρωπο. Αν κι ο Θεός χρησιμοποίησε μια λέξη κοινή στον άνθρωπο, κουβαλάει τη φωνή της καρδιάς του και την στάση του προς τον άνθρωπο. Όταν ο Θεός μίλησε, όλα φάνηκαν πλήρως. Η δρόμη της Νίνεβη, όπως τα Σόδωμα, όπως τα Σόδωμα, ήταν διεφθαρμένη και κακή και κακή και βία σκληρή. Ήταν σκληρή. Αλλά επειδή μετανόησαν η καρδιά του Θεού άλλαξε και αποφάσισε να μην τους καταστρέψει. Προς το λόγο του Θεού και τις οδηγίες του, η στάση τους ήταν διαφορετική από των ανθρώπων στα Σόδωμα. Η υπόταγή τους στο Θεό ήτανε πλήρης και βαθιά, και η μετάνοια για τις αμαρτίες ήταν ολότελα αληθινή. Ήταν σοβαρή, ειλικρινής με κάθε τρόπο. Έτσι ο Θεός έδειξε άλλη μια φορά εγκάρδιο ίκτο και τον απένει μέσα αυτό.